Αγαπητά παιδιά, Παναγιώτατε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Επιτροπής Special Olympics, κύριε Σράιβερ, κύριε Υπουργή, μπορεί τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα να έχει ταυτιστεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης με ένα και μόνο γεγονός, την οικονομική κρίση. Όμως η πατρίδα μας αποδεικνύει σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι είναι παρούσα, ότι συνεχίζει να προσφέρει το φως της, τις οργανωτικές της ικανότητες, αλλά ακόμα περισσότερο την ανθρωπιά της, τις αξίες της, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Φιλοξενούμε αυτές τις μέρες μια ακόμα μεγάλη Ολυμπιακή οργάνωση. Αυτή τη φορά την πλέον εξαιρετική και ευγενική έκφραση του Ολυμπιακού Ιδεώδους, που βρίσκει την εφαρμογή του στην τέλεση των Special Olympics 2011. Το σπουδαίο μήνυμα των Special Olympics 2011 της Αθήνας είναι κοινωνική ένταξη εντός και μέσω του αθλητισμού, η ανθρωπιά, η ισότητα, η αλληλεγγύη. Είναι για μας σήμερα το μήνυμα το φως της ελπίδας που έλαμψε με την αφή της φλόγας. Μαζί και ο Απόλλων, ο μασκότ των αγώνων, ο Θεός του ήλιου στην αρχαιότητα. Μεταλαμπαδεύουν αξίες και ιδανικά που γεννήθηκαν στην πατρίδα μας και που αποτελούν διαχρονικά αγαθά. Ένα μήνυμα παρανθρώπινο που ξεπερνά εθνικισμούς, που ξεπερνά προκαταλήψεις, που ενώνει όλους τους λαούς, όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς διακρίσεις. Σήμερα η πόλη μας, η χώρα μας, αγκαλιάζει τα άτομα με αναπηρία, για ισότιμες ευκαιρίες. Και η παράλληλη διεξαγωγή της Παγκόσμιας Συνόδου Νεολαίας, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα μεταξύ των νέων, στέλνει επίσης ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα πανάρχιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν, είχαν ως βάση, γι' αυτό έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, ακριβώς για την ειρήνη, τη συνεργασία και την εκεχηρία. Αυτό ήταν το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονταν στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία. Σήμερα εσείς συνεχίζετε αυτή την παράδοση με τρόπο ειρηνικό να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να λύνουμε προβλήματα, αλλά και να αλλάζουμε τον κόσμο. Η παρουσία σας τόσο νέων στην Ελλάδα αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι και για μας ένα δείγμα αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και σας καλωσορίζουμε. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στις δικές μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα υπηρετούμε τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ακόμα και σήμερα, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία που ζούμε, μέσα στους δυσμενείς αυτούς οικονομικούς χρόνους και εποχές, για την πατρίδα μας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίας, διεξάγουμε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες. Φιλοξενούμε νέους, μετατρέπουμε την κρίση σε ευκαιρία, υποδεχόμαστε αθλητές, προπονητές από 185 χώρες σε αυτή την πόλη της Αθήνας, φιλοξενούμε δεκάδες χιλιάδες φίλους, μέλη αθλητικών αποστολών, επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αναδεικνύουμε τις αξίες της Ελλάδας, μια χώρα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και ποιοτικού, ταξιδιωτικού προορισμού, ικανού να μαγέψει με την φυσική του ομορφιά και τις υπηρεσίες του. Αυτή η Ελλάδα, η γενέτειρα του Ολυμπισμού, της εκκυρίας και της ευγενούς άμυλας, η Ελλάδα της ελπίδας και των μεγάλων στόχων, υποδέχεται και χαιρετίζει τις προσπάθειες και αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Μας εμπνέει η προσπάθεια των νέων αυτών ανθρώπων. Η δικιά σας προσπάθεια εμπνέει και εμάς, μας δίνει δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε μια κοινή οδύσσια, είναι η οδύσσια της ζωής, αλλά με καθαρό τον προορισμό, μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Ευχόμαστε ολόψυχα η φλόγα του Ολυμπισμού να είναι φλόγα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας,
όχι μόνο για τους αθλητές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.